Εφιαλτικό ξημέρωμα για τους κατοίκους στο παλαιόκαστρο του Δήμου Μαλεβιζίου. Εδώ οι κάτοικοι έχουν υποστεί μεγάλη καταστροφή. Πολύ μεγάλη. Η δύναμη της βροχής τα κατέστρεψε όλα. Πλημμυρίσαμε. Από τι ώρα ξεκίνησε αυτό? 6. Μεγάλη ζημιά. Πιεστικά κάτω, καυστήρες, πετρέλαια, λάδια. Τα παιδιά τρομάξανε. Τα μπάζα κάνανε τη ζημιά, τα μπάζα. Εδώ φράκαρε με τα μπάζα και άλλαξε ροή το νερό. Ήταν πολύ δραματική. Ήταν σήμαρος εδώ, ήταν τόσο στο ύψος στο νερό. Γινόταν χαμός, δηλαδή κολυμπούσες άνετα. Έχει ακόμα 3 σκαλοπάτια. Δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια λόγω της κακοκαιρίας, παρασέροντας μπάζα, φερτά υλικά, κάδους απορριμμάτων και σταθμεμένα αυτοκίνητα. Το αυτοκίνητο ήταν παρκαρισμένο δεξιά, εκεί απέναντι, και σηκωθήκαμε το πρωί, το βρήκαμε πιο κάτω. Το είχε παρασύρει το ρέμα. Πολλά μέτρα. Από εκεί πέρα μέχρι την κολόνα, εκεί πέρα πόσο, 50 μέτρα πόσα είναι. Οι εικόνες είναι χαρακτηριστικές κάτω από τη γέφυρα του Παλαιόκαστρου, ενώ από τα αρνητικά νερά πλημμύρισαν 2 υπόγεια, με την πυροσβεστική υπηρεσία να σπέβδει στα σημεία. Συνολικά στο νομό Χανίων έχουμε μέχρι τώρα 25 περιστατικά αντλήσεως υδάτων από υπόγειους χώρους, είτε είναι κατοικιών είτε επαγγελματικών χώρων. Στο Ρέθυμνο είχαμε 3 αντλήσεις και εδώ στο Ηράκλειο, στην περιοχή του Παλαιόκαστρου, 2 αντλήσεις από υπόγειους χώρους. Στο επίμαχο υπόγειο έσπασε η καραζόπορτα από τον χύμαρο και γέμισε νερό περίπου στα 2,5 μέτρα. Η εικόνα έχει κάνει κάποιες καταστροφές γιατί τα νερά ήταν απότομα, τα οποία βέβαια ο Δήμος Μαλεβιζίου έχει στείλει μηχανήματα και ιδιωτικά και του Δήμου για να καθαρίσουν εδώ το τοπίο. Μηχανήματα του Δήμου απομάκρυναν τα φερτά υλικά που έπνιξαν σημεία του δρόμου στην περιοχή, όπου αρκετοί κάτοικοι δεν μπορούν να βγουν από τα σπίτια τους, καθώς έχουν σχηματιστεί λίμνες σε πολλά σπόνερα. Περίπου 5 οχήματα δεν γλίτωσαν από τα αρνητικά νερά, καθώς αυτά παρασύρθηκαν αρκετά μέτρα παρακάτω προς τη θάλασσα. Οδηγοί κινούνται με προσοχή και στο παράδρομο της Εθνικής Οδού Ηρακλείου, κάτω από την γέφυρα του ΒΟΑΚ, στον Κατσαμπά, όπου σχηματίστηκε και ένας μίνι καταράκτης. Μικρή λίμνη σχηματίστηκε πλησίον των παλιών κτέλ Ηρακλείου, κοντά στο Μέγαρο Φυτάκι, ενώ η κίνηση γινόταν με τεμπόδιον σε διάφορα σημεία του Ηρακλείου και της Αμμουδάρας. Εμείς ήμασταν σε ετοιμότητα από την παραμονή της πρωτοχρονιάς. Είχαμε ενημερωθεί για την έλευση αυτού των έντονων καιρικών φαινομένων και περιμένουμε το επόμενο ενημερωτικό δελτίο. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε καμία επίσημη ενημέρωση παρά μόνο από τις προβλέψεις από τις υπηρεσίες και τα δίκτυα πρόβλεψης των καιρικών φαινομένων. Ενώ οι λακκούβες, αρκετά σημεία του Ηρακλείου, δημιουργούσαν ακόμη μεγαλύτερα προβλήματα στους οδηγούς, με τις εικόνες να είναι χαρακτηριστικές στην ευρύτερη περιοχή της Αγίας Τριάδας. Η Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Κρήτης εξέδωσε δελτίο τύπου, καλώντας τους πολίτες να είναι προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους, καθώς υπάρχει ήδη σε ισχύ έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρικών φαινομένων, με κύρια χαρακτηριστικά την αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, τους κατατόπους ιελώδεις ανέμους και καταιγίδες, καθώς επίσης και τις χιονοπτώσεις στα ορεινά του νησιού. Για μία ακόμη φορά διαπιστώνουμε την ανικανότητα αποτελεσματικής διαχείρισης από πλευράς ηγεσίας της περιφέρειας Κρήτης. Αυτή τη φορά αφορμή στάθηκαν τα προβλήματα που προκλήθηκαν σε πολλά σημεία του οδικού δικτύου της Κρήτης κατά τη διάρκεια της νύχτας εξαιτίας της κακοκαιρίας που έπληξε την περιοχή. Δεν ήταν η πρώτη φορά που αντιμετωπίσαμε ανάλογες καταστάσεις, καθώς κάθε χρόνο μετράμε ανάλογες καταστροφές. Πέρα λοιπόν από τις διαχρονικές ευθύνες για την κακοποίηση του περιβάλλοντος και τις διάφορες αυθαιρεσίες, υπάρχουν συγκεκριμένα λάθη και παραλήψεις.